Γεια σας. Εγώ είμαι πάλι. Ας γκρινιάξω σήμερα για να είμαι της μόδας κι εγώ. Πώς να το κάνουμε? Έτσι είναι τα πράγματα σήμερα. Όλοι γίναμε οι δίμονες, όπως και αφηγητής αυτού του βίντεο. Μια η Wikipedia, από την άλλη τα άρθρα στα φόρα και φυσικά οι influencers. Το ζήσαμε κι αυτό. Το μακρύ και το κοντό του καθενός που ανήκει στη γενιά των millennial παπαγάλων. Μα εσύ δεν παρακολουθείς, τι είναι αυτά που λες? Κάνουν το λάθος φίλοι και μου στέλνουν links για να μου ανεβάσουν την πίεση. Ας τα πάρουμε από την αρχή όμως, τώρα που πέρασε λίγος καιρός και ηρέμησα. Κάπως. Βλέπεις εκείνον λοιπόν που έχει αρκετά subs για τα ελληνικά δεδομένα. Εκείνον που τον ακολουθούν τυφλά αρκετοί της ηλικίας του. Αλλά στην πλειοψηφία έχει παιδιά από κάτω που κρέμονται από τα χείλη του. Υπάρχουν οι ακόλουθοι, η αίρεση. Ό,τι πει αυτός είναι και σωστό. Το ακολουθείς κατά γράμμα, αλλιώς directions not clear. Tick stuck in toaster. Ακούσαμε διάφορα λοιπόν τελευταία. Ο Νονός βάφτισε το dataset του Commodore 64 σε παιχνιδοκονσόλα. Ο μάγειρας έβγαζε ζωντανά τις κάρτες του μήλου. Μετά απορούσε γιατί κάει και την ώρα της επίδειξης. Μάλλον θα έφταιγε η παλαιότητα ή η υγρασία. Έπειτα, ο αρχηγός μάζεψε τους κόλακες παύλα αυλικούς για μια ομαδική συζήτηση επίπεδου και βαθιάς ενημέρωσης. Φυσικά και θα ακολουθήσουμε το κύμα. Η μόδα προστάζει νοσταλγία. Και εδώ θα μιλήσουμε για ρετρό. Θυμάται κανείς το Mario 64 στο Nintendo 64? Ναι, με αυτό μεγαλώσαμε. Ωραίο παιχνίδι ήταν. Το καλύτερο παιχνίδι όλων των εποχών. Μόνο η κάμερα δεν ήταν τόσο καλή. Μα φυσικά, όλοι συμφωνούν. Και κουνάνε την κεφάλα καταφατικά με απόλυτη σιγουριά. Αμφιβάλλω αν το είχαν παίξει τότε ή αν είχαν κάνει το 64. Ό,τι ακούμε από τους ξένους. Εκείνους που κατέστρεψαν πρωτοπόρους με την ηλίθια κρίση τους. Όπως για παράδειγμα τον ήρωα, Howard Scott Worsaw. Ποιος είναι αυτός? Είναι ο προγραμματιστής του E.T. στο Atari 2600. Το χειρότερο παιχνίδι όλων των εποχών. Το είπε ένας YouTuber και παπαγαλίστηκε μέχρι στα BBC και CNN. Για να το λέει αυτός, κάτι θα ξέρει. Δεν ξέρει όμως πως ο Coder είναι ο ίδιος που προγραμμάτισε το χειρότερο μηχάνημα της εποχής, μάλιστα χωρίς καν documentation. Όταν μας έδωσε το Yars Revenge που έσκισε το box office, δεν είπαμε κάτι, ε? Ούτε ότι το E.T. το έκανε σε 2 εβδομάδες και πως ο Spielberg δεν έδινε δεκάρα. Όμως το κεφάλι του Αμερικάνου είναι στενό και τον χρέωσε για το video game crack του 83. Μα καλά, είχε δει ποτέ την gaming βιβλιοθήκη του 2600. Μπροστά της το E.T. ήταν αριστούργημα. Δεν πειράζει όμως. Μετά έρθει η Ιαπωνέζα babysitter στο σπίτι και έσωσε τον κόσμο. Αν δεν είναι Zelda ή Mario δεν αξίζει. Αυτά λοιπόν παπαγαλίζουν και οι δικοί μας. Άλλη μόδα κι αυτή. Η κάθε αποτυχημένη στο τραγούδι, στην τηλεόραση και στον χώρο της μόδας παίρνει ένα χειριστήριο στο χέρι και ξεκινάει. Έχει και gaming room. Της δίνουν μια εκπομπή για να μαζέψουν κόσμο να δείτε κολτέ και εκείνη απλά διαβάζει το AutoCue. Φυσικά και είναι δίμον. Αχ ρε Ubisoft, πάλι τα ίδια μας έκανες και άλλα τέτοια κουλά. Δείτε μόνο πως κρατάει το joypad στις σπάνιες εμφανίσεις της με αυτό. Πολλά χιλιόμετρα στο τιμόνι, κοπελιά. Καλά ρε μεγάλε, κόψε κάτι. Εσύ ποιος είσαι, ο γιος του Γαμάο, ο εκλεκτός που μόνο σε σένα επιτρέπεται να μιλάς για ρετρό? Όχι ρε κολλητέ, απλά είμαι στον τομέα μου. Θυμάμαι, διαβάζω, ανακαλύπτω και πειραματίζομαι. Σωστός, ούτε κατά διάνοια. Όμως δεν πουλάγα κιλότες πριν και έπειτα από 2 σεμινάρια με έκαναν PC expert όπως οι γνωστές αλυσίδες καταστημάτων. Ζηλεύεις τα subs? Ναι καλά. Ξέρω ήδη πως το τζένο που ακολουθώ στο YouTube είναι μικρό. Το κάνω γιατί μου αρέσει και όχι ότι γιατί αρέσει στους άλλους. Δεν γουστάρουμε καλούπια και ταμπέλες.
Είναι ανταγωνιστική. Το άκουσα και αυτό κάποια στιγμή. Λες και έχουμε μαγαζάκι. Δεν νομίζω. Πιστεύω πως έχετε καλή όραση να διακρίνετε πόσες ομάδες αποτελούν τους λεοντέρων. Στην τελική δεν με ενοχλούν τόσο αυτά που λένε. Εκείνο που μου τις πάει και με θλίβει είναι πως αν έστω και ένας νέος της επόμενης γενιάς ενδιαφερθεί για την ιστορία και τελικά έχει την ατυχία να πέσει πάνω σε βίντεό τους, θα φάει την παραπληροφόρηση αμάσιτη. Αλλοιώνουν τα πάντα και αυτό είναι πολύ πιο εύκολο από όσο νομίζετε. Σιγοτραγουδίστε σε φίλο σας ένα σκοπό που αποτελείται από 5 νότες μόνο. Πείτε το να το πει στον επόμενο. Μετά από τους 10, αν ο τελευταίος σας το τραγουδήσει και είναι το ίδιο, εμένα να με χέσετε.